Έχουμε λοιπόν στο στούντιο και στους εκλεκτούς μας καλεσμένους. Πάω ευθύς αμέσως με τον κύριο Μπάμπη Παπαδημητρίου, βουλευτή Νότιου Τομέα και υποψήφιο βουλευτή. Καλώς ήρθατε. Τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο, βουλευτή Βόρειου Τομέα και υποψήφιο στον Βόρειο. Καλησπέρα, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Και ο κύριο Παναγιώτη Βλάχο, Βόρειο Τομέα, υποψήφιο με το Πασόκ Κινάλ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Κύριε Παπαδημητρίου, μεγάλη ένταση για το Φράχτη. Κατηγορείτε τον κύριο Παπαδημούλη και τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ψήφισαν και από την πολιτική σας οικογένεια για το θέμα του Φράχτη. Είναι κάτι το οποίο το βάζετε στην πολιτική ατζέντα για να προσελκύσετε κάποιους από τα δεξιά σας, βλέποντας τις δημοσκοπήσεις? Όχι, ο Φράχτης ήταν μια κανονική εργασία που είχε ξεκινήσει και θα συνεχιστεί. Δεν είναι κάτι που μπήκε τώρα και είναι και εκπεφρασμένη άποψη και του αρμόδιου Υπουργείου και της ελληνικής αστυνομίας και όσων φυλάνε τα σύνορα, ότι ο Φράχτης είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για να περιορίσεις τις παράνομες μεταναστευτικές ροές. Ως εκ τούτου δεν ήταν ένα θέμα, προέκυψε το θέμα ως εκ της αντιδράσεως του κυρίου Παπαδημούλη. Δεν ήταν μόνος το όμως ο κύριος Παπαδημούλης, ήταν ευρωομάδες. Ήταν και της αριστεράς, και του σοσιαλιστών, ήταν... Ναι, εντάξει, αλλά οι Ευρωπαίοι μπορεί και, να λένε και το ευρωπαϊκό λαϊκό κόμμα. Οι Ευρωπαίοι κόμμα, μπορεί να λένε ότι θέλουν. Τα σύνορα είναι δικά μας. Και εμείς έχουμε την ευθύνη για τα δικά μας σύνορα, γιατί η Ευρώπη πολλά χρόνια τώρα δεν έχει καταφέρει να έχει μια πολιτική κοινή και επιβαρύνει τις χώρες που είναι στα σύνορα της Ευρώπης, όχι μόνο την Ελλάδα, τις επιβαρύνει με ακριβώς αυτή τη φύλαξη, με βάση και τη δική της άλλωστε, τη γενικότερη μεταναστευτική πολιτική. Άρα θα μπορούσε ο κύριος Παπαδημούλης να... το λιγότερο, αν θέλετε, να μην έχει τοποθετηθεί, μιας που τον καταλαβαίνω, ότι ανήκει σε μια παράταξη που θέλει τα σύνορα ανοιχτά. Και αυτή είναι η πολιτική. Γενικότερα, εμένα αυτό που με ενόχλησε στη στάση του ΣΥΡΙΖΑ είναι το γεγονός ότι επιδιώκει να δημιουργούνται προβλήματα με τους μετανάστες, προκειμένου μετά να τα εκμεταλλεύεται, να τα ανακυκλώνει, να πηγαίνει κοντά σε διάφορες οργανώσεις οι οποίες από υποχρέωση πρέπει να καταγράφουν τις δίθεν καταγγελίες, ύπαρκτες ή ανύπαρκτες, εξερευνημένες ή όχι. Άρα είναι ένα πολιτικό παιχνίδι από την πλευρά της πτέρυγας αυτής και του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα πολιτικό παιχνίδι που παίρνουν τους ανθρώπους αυτούς, τους κάνουν εργαλείο εσωτερικής εργαλειοποιούν πολιτικής. Εργαλειοποιούν το μεταναστευτικό δηλαδή. Εργαλειοποιούν ακριβώς τους παράνομους και παράτυπους μετανάστες. Στο όνομα δίθεν ανθρωπιστικών ιδεωδών, τα οποία δεν καταλαβαίνω. Το όφελος ποιο είναι? Δεν έχουν κανένα μονοπόλιο σε αυτά. Το όφελος είναι αυτό που σας λέω, να δημιουργούν πρώτα απ' όλα ένα εσωτερικό ζήτημα το οποίο πιστεύουν ότι τους ευνοεί, πολιτικά δηλαδή, και να δημιουργούν και μία αναστάτωση πολύ συχνά. Γι' αυτό και θα προσέξετε ότι τώρα τελευταία, κάθε φορά που υπάρχει κάποιο επεισόδιο, σπέβδουν αμέσως σε διεθνή όργανα, σε μία προπαγάνδα στο εξωτερικό, με την ελπίδα ότι κάτι θα καταγραφεί. Δεν κάνουν λάθος, διότι από υποχρέωση πάρα πολλές διεθνείς οργανώσεις καταγράφουν τέτοιου είδους επεισόδια και περιστατικά. Άρα, η θέση μου είναι ότι ο λόγος για τον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το θέλει το Φράχτη και ο λόγος για τον οποίο ο Παπαδημούλης πήγε με τους άλλους και όχι με τους ανθρώπους της Ελλάδος, είναι ότι τους ενδιαφέρει να εκμεταλλεύονται το μεταναστευτικό ιδεολογικά, πολιτικά, εναντίον της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Μας, κύριε Κατρούγκαλε, εργαλειοποιείτε το μεταναστευτικό, ψηφίσατε κάτι εναντίον της Ελλάδος. Μα αυτό μας λέει η Νέα Δημοκρατία. Και όταν το Συμβούλιο της Ευρώπης ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανησυχεί για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα, είτε για την εργαλειοποίηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης, είτε για το πολύ πιο ακραίο, τις υποκλοπές. Αρνήθηκε να δει η κυβέρνηση την Επιτροπή Πέγκα της Ευρωπαϊκής, του Ευρωκοινοβουλίου που ήρθε για να διαλευκάνει αυτό το πρωτοφανές για το οποίο ο Πρωθυπουργός δεν ήξερε, όπως δεν ήξερε και για τα Τέμπη, όπως δεν ήξερε και για την έκθεση Τσιόδρια Λύτρα για την υπερβάλλουσα αθνησιμότητα. Άρα, κάθε φορά που έχει υπονομεύσει η ίδια το διεθνές κύρος της Ελλάδας στο εξωτερικό, εμφανίζει εχθρούς μεταξύ των οποίων και το ΣΥΡΙΖΑ. Ποια είναι η αλήθεια, ειδικά για το Φράχτη? Όχι μόνο η συντηρητική πλειοψηφία του Ευρωκοινοβουλίου, όχι μόνο η ομάδα της αριστεράς, των σοσιαλιστών, του Ρενιού, αλλά και το μισό Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, η μισή Ευρωπαϊκή Δεξιά, είναι εναντίον
της χρηματοδότησης των φραχτών. Μόνο η ακροδεξιά και ένα κομμάτι από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και ο πρόεδρός του, ο κύριος Βέμπερ, είναι υπέρ. Όμως και η Επιτροπή είναι εναντίον. Δεν έρχεται για πρώτη φορά αυτό το ζήτημα στην επικαιρότητα. Ναι, ο κ. Παπαδημητρίου λέει ότι αυτοί είναι οι άλλοι. Οι Έλληνες δεν πρέπει να ψηφίζουν για το φράχτη υπό την έννοια και θέτουν και ένα ζήτημα. Ότι πριν από 3 χρόνια είχαμε το περιστατικό στο Νεύρο. Τότε είχαν έρθει οι Ευρωπαίοι εδώ πέρα βέβαια και χειροκροτούσαν που κάναμε την αποτροπή. Αν δεν είχαμε το φράχτη, προφανώς θα υπήρχε ένα πρόβλημα. Λοιπόν, αντικειμενικά είχαμε κάποια γεγονότα. Κατάλαβα το επιχείρημα. Εδώ γίνεται μια άλλη πάλι λαδροχείρια από τη Νέα Δημοκρατία, όχι από τον κ. Παπαδημητρίου. Η δική μας η θέση είναι ότι η υπεράσπιση των συνόρων είναι αυτονόητη υποχρέωση και δικαίωμα. Χωρίς φράχτη. Θα σας πω τώρα ακριβώς αυτό. Το επιχείρημά μας είναι ότι ο φράχτης είναι εντελώς αναποτελεσματικός για την αντιμετώπιση του προσφυγικού μεταναστευτικού, ακόμα και αν κάποιος θέλει να τον αντιμετωπίσει με αστυνομικές μεθόδους. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Ναι. Κλασική απόδειξη για αυτό που σας λέω είναι ο εμβληματικός φράχτης στα σύνορα Ηνωμένων Πολιτειών Μεξικού, που είναι ο πιο σύγχρονος, με δορυφόρους, με κάμερες θερμικές, με έφυπη αστυνομία. Δεν έχει περιορίσει τις παράνομες ροές, τις ροές μάλλον παράτυπων μεταναστών προς την Αμερική. Για το μεταναστευτικό λοιπόν είναι αναποτελεσματικός. Ειδικά για την Ευρώπη. Προσέξατε τι είπε ο κ. Παπαδημητρίου. Ότι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή θέλει να τα δώσει όλα στις χώρες, όλο το βάρος, να τα αφήσει στις χώρες εισόδου, στις χώρες των συνόρων. Και είναι αλήθεια. Και αντί εμείς να προσπαθούμε να ανατραπεί αυτή η ευρωπαϊκή πολιτική, να έχουμε μια πραγματική ευρωπαϊκή πολιτική ασύλου και μετανάστευσης που να καταμερίζει τα βάρη, αποδεχόμαστε αυτό που θέλουν οι χώρες οι ακροδεξίες, να είμαστε εμείς η χώρα ασπίδα στο φρούριο Ευρώπη, αντί να ζητήσουμε αυτό που θα έπρεπε, τα βάρη να μοιράζονται εξίσου στην Ευρώπη, όπως το ζητάει. Μέτρα προστασίας όμως δεν πρέπει να λαμβάνουμε παράλληλα με αυτό που λέω λοιπόν. Δεν πρέπει να έχουμε και κάποια ακούστε, θα φτάσω εκεί. Υπήρχε μια χρησιμότητα του φράχτη πράγματι, όχι για το προσφυγικό μεταναστευτικό, αλλά για την εργαλειοποίησή του από την πλευρά της Τουρκίας και την αποστολή εκατοντάδων χιλιάδων δυστυχισμένων ανθρώπων ως όπλο. Αυτό συγκίνδυνος δεν υπάρχει όμως. Δεν συνεχίζεται λοιπόν, να υπάρχει. Η δήλωση την οποία έκανα σήμερα λέει ακριβώς αυτό. Αποτελεσματικός για το προσφυγικό ο φράχτης. Έχει σε ορισμένα σημεία μια χρησιμότητα απέναντι σε παρόμοια εργαλειοποίηση εκ μέρους της Τουρκίας. Άρα γιατί δεν τον επεκτείνουμε τότε. Γιατί είναι εντελώς ασφαλμένο και όχι απλώς δεν είναι παραγωγικό, είναι εναντίον των συμφερόντων μας να το επεκτείνουμε εκεί που υπάρχει ποτάμι. Για ποιο λόγο, προφανώς ο φράχτης θα είναι από τη μεριά της στεριάς. Όπου υπάρχουν νησίδες στον Εύρο, θα επαναληφθεί το φαινόμενο του Αυγούστου. Όπου υπάρχει ελληνική κυριαρχία στις νησίδες, το ευκολότερο πράγμα θα είναι να στείλουν, εργαλειοποιώντας πάλι το προσφυγικό, οι Τούρκοι πρόσφυγες εκεί, που θα είναι σε ελληνικό έδαφος. Τότε λοιπόν, τι ωφέλεια θα έχει ο φράχτης? Για να το συνοψίσω, λέμε πρώτον ότι ο φράχτης παντού είναι αναποτελεσματικός και αντιπαραγωγικός. Δεύτερον, ότι ο τρόπος να αντιμετωπίσουμε το μεταναστευτικό προσφυγικό είναι με παράλληλο σεβασμό της διεθνούς νομιμότητας και των δικαιωμάτων των προσφύγων, να επιδιώξουμε στην Ευρώπη να έχουμε μια νέα πολιτική μετανάστευσης και προσφυγικού. Και τρίτον, ότι πράγματι πρέπει να παίρνουμε μέτρα προστασίας των συνόρων απέναντι στην εργαλειοποίησή του από την Τουρκία. Απλώς πιστεύετε ότι η επέκταση του φράχτη δεν είναι λύση. Κύριε Βλάχο, εσείς τι πιστεύετε, ποια είναι η άποψή σας και του κόμματός σας σε σχέση με την επέκταση του φράχτη και όλο αυτό που έγινε με την χρηματοδότηση? Γιατί αυτά τα λεφτά θα πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος τώρα. Κύριε Παναγιωτόπουλο, όπως πολλά άλλα καλά πράγματα σε αυτόν τον τόπο, και ο φράχτης είναι έργο του ΠΑΣΟΚ. Θυμίζω ότι έγινε επί κυβέρνησης Γιώργου Παπανδρέου και επί υπουργίας Χρήστου Παπουτσή. Τότε η Νέα Δημοκρατία μας εγκαλούσε ότι κατασκευάσαμε το φράχτη για λόγους αποπροσανατολισμού από τη δημόσια συζήτηση. Θυμίζω σοβούσε μνημονιακή αντιπαράθεση. Και ο ΣΥΡΙΖΑ προφανώς ήταν εναντίον όλων αυτών των παρεμβάσεων. Πράγμα βέβαια το οποίο δεν το τήρησε όταν έγινε κυβέρνηση, γιατί διατήρησε το φράχτη. Τώρα το πρόβλημα ποιο είναι? Και εδώ έχουν δίκιο όσοι λένε ότι δεν αρκεί ο φράχτης για μια ολοκληρωμένη μεταναστευτική πολιτική. Άλλωστε, στο έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το Μεταναστευτικό που έγινε το Φεβρουάριο, συμφωνήθηκαν 2 πράγματα. Πρώτον, ότι πρέπει να χρηματοδοτούνται με ένα από ευρωπαϊκά κονδύλια όλες οι άλλες δράσεις για τη διαχείριση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών, αλλά τα χρήματα για την κατασκευή ή την, αν θέλετε, τη μεγέθυνση του φράχτη πρέπει να είναι εθνικά κονδύλια. Το ίδιο λίγο περίπου που θα επαναλάβει και το προσχέδιο του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού. Το ζητούμενο λοιπόν εδώ πέρα δεν είναι να τσακώνεται ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία για το αν θέλουμε ή όχι το φράχτη. Το φράχτη τον θέλουμε. Το ζητούμενο είναι τι κάνουμε το υπόλοιπο κομμάτι όπου η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι απούσα.
Η συζήτηση αυτή τη στιγμή, το επανέλαβαν και οι προλαλήσαντες, έχει να κάνει με το αν θα δημιουργήσουμε ένα ολοκληρωμένο μηχανισμό μετεγκατάστασης και αλληλεγγύης που διαχειρίζεται τις προσφυγικές ροές, ούτως ώστε χώρες πρώτης υποδοχής, όπως είναι η Ελλάδα. Αυτό πρέπει να αλλάξει στην Ευρώπη. Προφανώς και δεν είναι διατεθειμένοι να το αλλάξουν. Έτσι. Υπό το βάρος έντονων προσφυγικών ροών. Ναι. Γιατί να σας πω και κάτι. Τώρα είναι ο Ερντογάν. Μεθαύριο θα έχουμε πρόβλημα με το νερό. Μπορεί να έχουμε μια νέα πανδημία. Θα έχουμε μπροστά μας προσφυγικά και μεταναστευτικές ροές. Κλιματικούς μετανάστες, άλλωστε. Κλιματικούς μετανάστες, ακριβώς. Έχουν προειδοποιήσει πολύ οι πρόσφυγες. Συνεπώς, το σημαντικό εδώ πέρα είναι η κυβέρνηση να καταλάβει ότι πρέπει να δώσει τη μάχη στην Ευρώπη και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Και δεύτερον, να πείσει τις ομοτράπεζους στην Χριστιανοδημοκρατία. Μπορούν να γίνουν παράλληλα όμως αυτά. Και να κάνει αυτή που λέει, αλλά να πάρει και τα μέτρα. Μπορεί ο κ. Μητσοτάκης. Στην επέκταση, εσείς συμφωνείτε. Ότι μπορεί να βοηθήσει. Να γίνει επέκταση. Προφανώς. Εμείς δεν έχουμε θέμα με το φράχτη. Ξαναλέω ότι ο φράχτης από μόνος του δεν αρκεί. Το ζήτημα είναι να πείσει ο κ. Μητσοτάκης τους φίλους του στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Πείσει τους φίλους του στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα να μην θεωρούν τη χώρα πρώτης υποδοχής υπεύθυνη όπως γίνεται τώρα και να αλλάξει τη συμφωνία του Δουβλίνου. Εκεί είναι το κλειδί της αλλαγής της προσφυγικής πολιτικής. Αυτό βέβαια είναι πολύ μεγάλη ουσία. Είναι η ουσία, αλλά το θέμα είναι πρέπει να υπάρχουν και συμμαχίες και να το ζητάμε. Κύριε Παπαδημητρίου, πάμε τώρα στο θέμα των εκλογών. Βλέπουμε και σήμερα τις δημοσκοπήσεις. Η φθορά παραμένει στη Νέα Δημοκρατία. Τα ποσοστά που παίρνετε, εκτιμάτε ότι σας δίνουν την δυνατότητα του αφηγήματος της αυτοδυναμίας. Και τελικά πάμε στην πρώτη κάλπη της απλής αναλογικής για να δούμε ποιος θα είναι ο Πρωθυπουργός και στις δεύτερες να δούμε ποια θα είναι τα κόμματα. Πώς θα γίνει αυτό? Πάμε δυστυχώς σε ένα ακόμη επεισόδιο από τον τυχοδιοκτισμό που χαρακτηρίζει την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ και το οποίο μας το άφησε πεσχέσει χωρίς να γνωρίζουν μάλιστα ούτε σε ποιες συνθήκες μέσα θα γίνουν οι εκλογές και ελάχιστη υπευθυνότητα νομίζω ότι θα έπρεπε να έχουν τότε γνωρίζοντας ότι η χώρα δεν πρόκειται να βρεθεί ξαφνικά να είναι σε πράσινα λουλουδιασμένα πεδία, θα είχε δυσκολίες. Η χώρα έχει δυσκολίες, έχει ακόμη προκλήσεις να αντιμετωπίσει, έχει και πάρα πολλές ευκαιρίες. Δεν θα έπρεπε κανονικά να έχουμε αμφιβολίες ως προς το ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα. Νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας δεν το έκανε με ιδεολογική αφορμή, ότι γενικά πιστεύει στο ότι είναι καλύτερη. Πάντα ήθελε απλή αναλογική. Για έναν απλό λόγο το ήθελε. Πάντοτε γιατί πίστευε ότι έτσι θα καταγραφεί καλύτερα η δική της δύναμη. Αλλά ξέρετε, το να παίρνουμε πράγματα που έρχονται από τη δεκαετία του 60 και να τα βάζουμε σήμερα που έχουμε συγκεκριμένα καθήκοντα και συγκεκριμένους στόχους για τη χώρα. Υπάρχουν πιο αναλογικά είναι, συστήματα, νομίζω, κύριε, ήταν περισσότερο ότι ο κύριος Τσίπρας είχε στο μυαλό του πώς να δημιουργηθεί μπάχαλο. Ζει με τον μπάχαλο, τρέφεται από τον μπάχαλο και θέλει με κάθε τρόπο να το δημιουργεί. Εδώ τώρα εμείς θα εκφραστεί ο λαός, ό,τι πει ο λαός. Αν ο λαός θέλει να θρέψει το θηρίο αυτό, τότε βεβαίως οι εκλογές θα πρέπει να ακολουθηθούν από μία άλλη ακόμη. Άρα ο στόχος σας είναι αυτοδυναμία και μόνο αυτοδυναμία? Προσέξτε, δεν είναι ένας στόχος που έχει να κάνει με κάποια πολιτική ιδεολογική αρχή. Είναι ένας στόχος που προκύπτει από πρακτικά ζητήματα διακυβέρνησης της χώρας. Και νομίζω ότι κάθε φορά που βρισκόμαστε μπροστά σε μια κρίση, αντιλαμβανόμαστε ότι χρειάζεται να υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία έχει γερή βάση και έχει τη δυνατότητα να κυβερνά γρήγορα. Και με αποφάσεις οι οποίες δεν πρέπει να μπαίνουν σε μια διαπραγμάτευση ατέρμονα. Πιστεύω ότι θα το δει ο ελληνικός λαός, θα έχει τώρα μια εμπειρία. Μακάρι. Δεν έχετε στρατηγική συνεργασιών. Και αν ο λαός. Κάθε άλλο. Με ποιον? Κάθε άλλο. Θα δει ο λαός τώρα. Συνεργασία με ποιον? Όταν ανοίξει με το η λαό κάλπη. Συνεργάζονται. Με το λαό συνεργάζονται στην κυβέρνηση. Δεν χρειάζεται να υπάρχει κουλτούρα, την έχουν ήδη. Όταν και έχει βγει και ο κύριος Καρατζαφέρης τώρα να του μαζέψει και την ακροδεξιά. Έτσι δεν είναι? Έχουμε συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και λαός. Γιατί το λέτε? Δεν το λέω γιατί δεν είναι αλήθεια. Αλλά σας αφήνω ελεύθερα να λέτε. Τα πρωτοπαλίκαρα όμως είναι εκεί. Ό,τι θέλετε. Τα πρωτοπαλίκαρα είναι εκεί. Κύριε Βλάχο, μην παρασύρεστε από τα τρόλ. Αλλά κάνουμε λίγη σοβαρή συζήτηση. Τα τρόλ. Διότι δεν εκλογές ο έχουμε. Να σας θέλετε τα τρόλ
να σας λένε τι θα κάνετε. Εντάξει, με προσβάλλετε. Λοιπόν, εγώ ξαναλέω όμως τον κύριο Καρατζαφέρη. Με λέτε τρολ. Εσείς λέτε, όπως είδατε, σε αυτό το στούντιο, δεν χρησιμοποιώ βαριές εκφράσεις. Ας δεχτούμε αλλά ότι είναι πράσινο τρολ, αλλά ο κύριος Καρατζαφέρη έχει γίνει υπερασπιστής του κύριου Μητσοτάκη. Θέλετε τόσο πολύ να με διακόψετε. Σας έχει δώσει και τα τρία πρωτοπαλίκαρά του. Όχι, εγώ απλά θέλετε τόσο πολύ να με διακόψετε. Εμένα μου αρέσουν οι διακόπτες, δεν έχω πρόβλημα. Επιμένω λοιπόν. Να το ζωντανέψουμε. Επιμένω λοιπόν ότι ένα κόμμα το οποίο θα είχε τις εμπειρίες. Γιατί δεν ήταν εύκολη η εμπειρία. Το παραδέχομαι αυτό του κυρίου Τσίπρα να λέει ψέματα τον Ιανουάριο του 2015, να λέει ψέματα λίγο πριν ένα δημοψήφισμα το οποίο ήταν επικίνδυνο. Ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο. Κακός ο τότε πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έβαλε βέτο. Κακός. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έριξε μετά σε μια δίθεν διαπραγμάτευση όπου του πήρανε το σκάλπ κανονικότατα τη χώρα στα τάρταρα του Τρίτου Μνημονίου και να μην έχει αποκομίσει την εμπειρία της δυσκολίας, ο ίδιος άνθρωπος που έβλεπε να φιλορροεί το κόμμα του, να του φεύγουν οι βουλευτές, που είπε δεν θα κάνω εκλογές, αλλά που έκανε εκλογές. Και ψηφίστηκε όμως, είπε ο Δημητρίου. Πήρε την λαϊκή νομιμοποίηση. Δεν είπα όχι. Αυτό το ξέρουν όλοι. Yeah. Λέω όμως ότι ένας πολιτικός, καθώς περνά ο χρόνος και μαζεύει εμπειρία, λογικά χρησιμοποιεί την εμπειρία του προς το καλό της χώρας. Δεν μου απαντήσατε όμως αυτό που σας ρώτησα για τις συνεργασίες. Λέτε, όχι, έχουμε, δεν βλέπω εγώ. Εξαπολύσατε μια επίθεση στον κύριο Ανδρουλάκη, χαρακτηρίσατε αντιθεσμική τη στάση του, επειδή ο άνθρωπος κατέβασε μια πρόταση και λέει: εγώ, αν πάρω την τρίτη εντολή, δεν θέλω το Τσίπρα Μητσοτάκη. Ο κύριος Ανδρουλάκης όντως έκανε κάτι το οποίο το ξανασκέφτηκε και το μαζεύει. Αφήστε το καλύτερα. Εγώ θέλω να πω το εξής. Δεν έχουμε, το έχω πει και πολλές φορές και πριν προκύψει το θέμα. Εμείς θα πάμε υποχρεωτικά, όχι εμείς ως Νέα Δημοκρατία. Ως χώρα, υποχρεωτικά θα πάμε. Αν ο κύριος Τσίπρας τα βρει με τον Ανδρουλάκη και τους βγαίνουν οι βουλευτές, υπάρχει δεδηλωμένη, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τι θα πούμε εμείς, δεν ισχύει δεδηλωμένη. Αν δεν έχετε αυτοδυναμία, θα γίνει. Πώς είπατε. Αν είσαστε πρώτο κόμμα και δεν έχετε αυτοδυναμία. Δεν θα έχουμε. Τι θα κάνετε εσείς. Τα έχει στήσει ο Τσίπρας, έχει βάλει ένα φράχτη στη δημοκρατική διακυβέρνηση του τόπου. Προτιμά να περνάει τον χρόνο του με την παχαλοποίηση. Τι θέλετε άλλο να σας πω. Σας λέω όμως ότι αυτό Ιουλίου, δεν είναι στο χέρι μας. Αυτό θα το λύσει ο λαός. 2 Ιουλίου λοιπόν. Μα θα το λύσει ο λαός αυτό. Δεν έχετε αυτοδυναμία. Μα δεν είναι ότι δεν έχουμε εμείς. Εμείς δεν την παίρνουμε την αυτοδυναμία από το σιρτάρι ή από το ντουλάπι. Δεν σας ψηφίζει ο λαός. Ο λαός τη δίνει. Είστε πρώτο κόμμα. Θα πάμε σε τρίτες εκλογές. Περιμένετε. Το θέμα είναι ότι ο λαός θα αποκτήσει μία εμπειρία και θα δει μπροστά του τις δυσκολίες που προκύπτουν, την αδυναμία συνεννόησης του λεγόμενου ψευδεπίγραφου προοδευτικού μετόπου και εκεί επομένως θα πάει, αν δεν προκύψει πλειοψηφία στη Βουλή, όμως, θα σας πω, θα πάει στις δεύτερες εκλογές. Στις δεύτερες εκλογές εμείς θα επιδιώξουμε πραγματική αυτοδυναμία. Πλην όμως, επιτρέψτε μου, γιατί αυτό το έχω πει πολύ καιρό τώρα και δεν υπάρχει και λόγο να το αλλάξουμε. Αν ο λαός για δεύτερη φορά πει ότι ρε φίλε, okay, σε κατάλαβα, αλλά εγώ επιμένω να ψηφίζω το Πασόκ, να ψηφίζω το Βαρουφάκι, να ψηφίζω διαφόρους άλλους. Το ΚΚ με 7%, τον Γκασιδιάρη με 4% συν κι άλλα από πίσω να έρχονται. Okay, αν ο λαός αποφασίσει έτσι, τότε μπροστά στο κίνδυνο της ακυβερνησίας θα συζητήσουμε με ένα σχήμα το οποίο να εγγυάται σταθερή και με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι εγγύηση για τη σταθερή κυβέρνηση. Μάλιστα. Κύριε Κατρούγκαλε, ακούσατε τι είπε ο κ. Παπαδημήτρου, θα απαντήσετε. Το θέμα είναι ο πολίτης που μας παρακολουθεί τώρα, ψηφίζοντας ΣΥΡΙΖΑ, τι θα έχει το βράδυ των εκλογών, στην απλή αναλογική. Δηλαδή, ποια είναι αυτή η προοδευτική διακυβέρνηση, τι σημαίνει, ποια είναι τα κόμματα που θα συνεργαστείτε και ποιος θα είναι ο Πρωθυπουργός. Γιατί όλα αυτά είναι σε ένα ερωτηματικό. Αυτή είναι η κρισιμότερη ερώτηση. Γι' αυτό κάνουμε εκλογές, για να έχουμε κυβέρνηση. Να πω πρώτα ότι η Νέα Δημοκρατία προφανώς δεν θέλει η Ελλάδα να είναι ευρωπαϊκή χώρα. Πόσες κυβερνήσεις αυτοδύναμες, μονοκομματικές μάλλον, υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη? Από τις 27, 4. Εκτός από την Ελλάδα, άλλες 3. Τι έχουν οι υπόλοιπες κυβερνήσεις, τι χαρακτηριστικό έχουν? Δεν είναι μονοχρωματικές, είναι κυβερνήσεις συνεργασίας. Δεν είναι σταθερές αυτές οι 23 άλλες χώρες? Το ακριβώς αντίθετο. Αντίθετα, αυτό το καλπονοθευτικό εκλογικό σύστημα που έχει καθιερώσει η Νέα Δημοκρατία εγγυάται την μικρότερη δυνατή εκλογική βάση στη μελλοντική κυβέρνηση. Δείτε ένα υποθετικό παράδειγμα, δεν πρόκειται να ισχύσει ούτε στις πρώτες ούτε στις δεύτερες εκλογές. Υποθέστε λοιπόν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συμφωνούσε με το ΠΑΣΟΚ να κατεβούν
ως συνασπισμός κομμάτων, ως συμμαχία στις εκλογές. Και έπαιρναν 45%. Ποιος θα έπαιρνε σύμφωνα με τον νόμο της Νέας Δημοκρατίας τον πόνους των 40 ευρών, αν η Νέα Δημοκρατία έχει ας πούμε 30 απέναντι στους 45%. Η Νέα Δημοκρατία. Ποια κυβέρνηση θα ήταν σταθερότερη, μια κυβέρνηση του 30% ή μια κυβέρνηση του 45%. Πέραν αυτών των αριθμητικών, ότι δηλαδή αντίθετα με όσα λέει ο κύριος Παπαδημητρίου, η Νέα Δημοκρατία είναι που θέλει να στήσει έτσι τα κουκιά, ώστε αυτή να μπορεί να έχει αυτοδυναμία με τις πρώτες, τις δεύτερες, τις τρίτες εκλογές. Το βασικό μου επιχείρημα είναι άλλο. Πρέπει να υπάρχουν προγραμματικές συγκλίσεις ώστε μια συνεργασία να είναι πράγματι σταθερή. Πριν τις εκλογές. Πριν τις εκλογές και μεταξύ, όμορων κομμάτων. Όχι, το αντίθετο. Γιατί? Εμείς, θα σας πω γιατί. Εσείς δεν το παρουσιάσατε το πρόγραμμά σας και ο. Όχι, άλλο είναι το επιχείρημά μου. Ναι. Άλλο είναι το επιχείρημά μου. Δεν είναι όπως πολύ σωστά θυμήσατε ότι η αριστερά στην Ελλάδα πάντοτε ήταν υπέρ της απλής αναλογικής που ισχύει. Γι' αυτό θέλαμε να μπει και στο Σύνταγμα. Εμείς έχουμε την ίδια στρατηγική και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Θέλουμε να υπάρξει μια νέα προοδευτική συμμαχία της αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας. Γι' αυτό συμμετέχει ο Αλέξης Τσίπρας ως προσκεκλημένος, εκεί που είναι το ΠΑΣΟΚ ως βασικό κόμμα στις συνόδους κορυφής των σοσιαλδημοκρατών. Την ίδια λοιπόν πρόταση έχουμε και στην Ελλάδα. Και να σας θυμίσω, μια δήλωση του κυρίου Ανδρουλάκη, την οποία δεν την έχει να επαναλάβει, αλλά δεν την έχει ανακαλέσει και που φαντάζομαι είναι ισχυρή, ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να συμμετέχει μόνο σε μια σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση. Επειδή φαντάζομαι ο κύριος Παπαδημητρίου δεν θα πει ότι μια κυβέρνηση που θα έχει κορμό τη Νέα Δημοκρατία θα είναι σοσιαλδημοκρατική, τι αφήνει αυτό? Μια κυβέρνηση συνεργασίας ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Δεν βλέπω λοιπόν. Ποιος θα είναι πρωθυπουργός όμως, κύριε Κατουλάκη? Εκεί λοιπόν πράγματι ακούω. Ο κύριος Ανδρουλάκης έχει πει όχι Τσίπρας. Το έχω ακούσει. Σε αυτή την περίπτωση. Το έχω ακούσει. Άρα τι, ο πολίτης θα ψηφίσει Τσίπρα και το βράδυ των εκλογών, αν και εφόσον υπάρξει αυτή η αριθμητική εξίσωση, θα δει κάποιον άλλον πρωθυπουργό? Ωραία, δείτε το ανάποδα. Ας πούμε δηλαδή, λοιπόν. Μήπως είναι λίγο θολή η πρότασή σας? Κατάλαβα. Όχι, το αντίθετο. Ας πάρετε το ανάποδα. Πείτε λοιπόν ότι γίνονται οι εκλογές της πρώτης Κυριακής και όπως λέει και ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης, ότι μπορεί να βγει κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή, το λέμε κι εμείς, βγαίνουν τα κουκιά, ώστε εμείς και το ΠΑΣΟΚ να έχουμε 151 βουλευτές, 151 ψήφους. Θα μπορέσει τότε ο κύριος Ανδρουλάκης σοβαρά να πει ότι επειδή εγώ δεν θέλω ο αρχηγός του πρώτου κόμματος, ο Αλέξης Τσίπρας. Θα μας πει ο κύριος Βλάχος, δεν πει. Ναι, αυτό λέει τώρα. Ναι. Και το αντιλαμβάνομαι γιατί το λέει. Γιατί κάθε κόμμα θέλει να ενισχυθεί. Γιατί το ΠΑΣΟΚ μετά από τις περιπέτειες που είχε με τον αναγκαλισμό του με τον κύριο Σαμαρά. Άρα, θέλει να έχει αυτό να πει. Ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν λέω αυτό. Εγώ λέω ότι είναι ένας τακτικισμός που τον αντιλαμβάνομαι. Ξαναλέω όμως, φαντάζεστε να μπορούμε να έχουμε προοδευτική κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή, με το αυτονόητο κατά τη γνώμη μου, ο αρχηγός του πρώτου κόμματος να είναι πρωθυπουργός και να πει ο κ. Ανδρουλάκης όχι, να πάμε σε δεύτερη. Να θυμίσω δε και για του λόγου του αληθές ότι έτσι γίνεται στην Ευρώπη στις κυβερνήσεις συνεργασίας, ότι αντίστοιχα είχε επιχειρήσει, αντίστοιχο επιχείρημα, και ο αρχηγός των σοσιαλδημοκρατών στη Γερμανία, ο Σρέντερ. Το 2005 τι είχε πει? Να πάμε σε μεγάλο συνασπισμό με τη Μέρκελ, γιατί δεν βγαίνουν αλλιώς τα κουκιά. Να μην είναι όμως πρωθυπουργός η Μέρκελ, ο αρχηγός του κόμματος που πλειοψήφισε. Να είναι κάποιος τρίτος. Το είπε αυτό στην αρχή. Μετά όμως, όταν τα προφανές ότι δεν μπορούσε να σχηματιστεί η κυβέρνηση, το πήρε πίσω. Κύριε Βλάχο, είναι τακτικισμός? Δηλαδή, το βράδυ των εκλογών θα μετρήσετε τα κουκιά, όπως λέει ο κύριος Κατρούγκαλος, θα βγαίνει το 151 και θα πει ο κύριος Ανδρουλάκης, εντάξει, ό,τι είπα, πάμε με Τσίπρα πρωθυπουργό. Ξέρετε, έτσι όπως έχει δημορφωθεί ο πολιτικός διάλογος από την νοοτροπία της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, τους είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλάβουν και να, αν θέλετε, να ανεχτούν ότι ένα ακόμα δύο μήνες πριν τις εκλογές, όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, έρχεται με καθαρές λύσεις και καθαρές κουβέντες απέναντι στο ελληνικό λαό. Και τι λέει? Θέλω να το κάνω πολύ σαφές. Ότι εφόσον συντρέξουν τρεις προϋποθέσεις, μία θεσμική, δηλαδή ότι μας δοθεί η τρίτη εντολή και ότι μπορούμε να κάτσουμε να συζητήσουμε μετά τις εκλογές. Γιατί να κάτσουμε να συζητήσουμε? Πολιτική προϋπόθεση. Να έχουν μειωθεί τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ να είναι ισχυρό στην κάλπη. Αυτό τι έχετε βάλει. Αυτό? Διψήφιο τι, 12, 13, 14. Θα δούμε. Μπορεί να είναι και οι αναλογίες τέτοιες, αλλά σίγουρα είναι ισχυρό διψήφιο. Πάνω από 10%. Ωραία. Ας πούμε λοιπόν ότι οι αναλογίες αλλάζουν. Και ξεκινάμε να συζητάμε και με τον πρώτο και με το δεύτερο. Δεν θα επιβάλλουμε εμείς το πρόσωπο κοινής αποδοχής. Το πρόσωπο θα προκύψει από τον προγραμματικό διάλογο. Άρα δεν ερχόμαστε να πούμε ότι βάζουμε το κάρο μπροστά από τα λόγο. Πρώτα θα προκύψουν οι συνεννοήσεις, μετά θα προκύψει η προγραμματική ναι, σύγκληση. Λέτε ένα όχι και σε το πρόσωπο αυτό, λέτε, ακούστε, και το πρόσωπο αυτό θα συμβολίζει όχι αυτή την αλλαγή. Αν αυτό το πρόσωπο είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, ακόμα καλύτερα.
Μπορεί να είναι και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Γιατί να μην είναι. Γιατί να μην είναι. Και να σας πω και κάτι. Έχω εδώ τα παραδείγματα 3-4 ευρωπαϊκών κρατών. Η Ιρλανδία, το Βέλγιο, η Σουηδία. Αλλού είναι ο πρόεδρος του 5ου κόμματος, αλλού είναι του 3ου, αλλού είναι του 4ου. Είχαμε το παρελθόν. Άρα δηλώνει συμμετοχή και ο κύριος Ανδρουλάκης σε αυτό. Γιατί όχι, λέω εγώ. Εγώ λέω γιατί όχι. Συνεπώς, εάν θέλουμε να είμαστε ξεκάθαροι στο ελληνικό λαό. Από τη στιγμή που λέτε ο κύριος Ανδρουλάκης να είναι, γιατί να μην είναι ο κύριος Τσίπρας, γιατί τον αποκλείει πριν. Γιατί εμείς θεωρούμε ότι για να αλλάξει πορεία η χώρα, αυτά τα δύο πρόσωπα. Ή ο κύριος Μητσοτάκης. Μα σας λέω, είναι πολιτικός ο λόγος. Δεν μπορούν να εγγυηθούν ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Ανεξάρτητα από πολιτικούς σχετισμούς. Δηλαδή, αν πάρει ο κύριος Μητσοτάκης 34 και θέλει 2-3 βουλευτές για την αυτοδυναμία. Ναι. Ή ο κύριος Τσίπρας το αντίστοιχο, θα του πείτε όχι, δεν θα είσαι εσύ πρωθυπουργός, αν δεν έχει ψηφίσει. Κοιτάξτε, η δικιά μας η καλή πρόθεση να κάτσουμε να συζητήσουμε αφορά τις εκλογές της απλής αναλογικής, γι' αυτό είναι και το πνεύμα της. Για την απλή αναλογική. Δηλαδή στις επόμενες, αν υπάρξουν 2 Ιουλίου, θα είναι διαφορετικό το πλαίσιο. Αυτός που θα πάρει το ρίσκο να οδηγήσει τη χώρα σε δεύτερες ή και σε τρίτες εκλογές, θα έχει και το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης να σχηματίσει κυβέρνηση. Στου συσχετισμού, α σα πω και στην απλή αναλογική. Πέσει. Αν δεν έχουν πέσει τα ποσοστά, μάλλον θα έχουν πέσει τα ποσοστά, δεν θα έχει πιάσει το 39%. Δεν ξέρω τι θα είναι αυτά. Αλλά αν είναι σε υψηλό ποσοστό τα δύο κόμματα που θα είναι εν δυνάμει σύμμαχοί σας σε μια κυβερνητική συνεργασία, θα του πείτε του κ. Τσίπρα ή του κ. Μητσοτάκη, όχι, δεν θα είσαι εσύ πρωθυπουργός. Ακούστε, θα έχει ψηφιστεί δηλαδή. Δεν υπάρχει καμία δαμόκλειο σπάθη πάνω από το κεφάλι του Πασόκ που λέει το Πασόκ ξέρει και καλά πρέπει να συνεργαστεί. Το Πασόκ βάζει τις προϋποθέσεις του 2 μήνες πριν τις εκλογές. Ας τις βάλουν και οι άλλοι. Μάλιστα. Ακούω τον κύριο Κατρούγκαλο να μιλάει για προγραμματική συνεργασία. Εγώ ένα πράγμα θέλω να ρωτήσω. Τα χρόνια που το Πασόκ συρρυκνώθηκε και ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κυρίαρχη δύναμη στην κεντροαριστερά, έκανε μια ειλικρινή προσπάθεια για προγραμματική συζήτηση? Όχι, είναι η απάντηση. Και ξέρετε τι έκανε? Να απαντήσω κι εγώ όμως, γιατί την απευθύνατε σε μένα. Θα απαντήσετε, γιατί σε εσάς το απευθύνω. Εντάξει. Τουναντίον. Προσπάθησε να κλέψει στελέχη από το Πασόκ και το έκανε. Προσπάθησε να στείλει στελέχη του Πασόκ στη φυλακή. Έβαλε τον κύριο Πολάκη μπροστά να βρει τον αρχηγό του Πασόκ. Μιλήσανε για fake μέλη και μαϊμούδες κόμματα. Και το κυριότερο. Ο κύριος Τσίπρας μιμείται τον Ανδρέα Παπανδρέου και κλέβει από την ιστορία του Πασόκ. Θέλω να πω. Δεν βλέπω προϋποθέσεις. Οι συνεργασίες. Ναι. Εμείς είμαστε σοβαρό κόμμα. Δεν είμαστε ούτε μόνο συναισθηματικοί, ούτε κομπλεξικοί. Αλλά όλα αυτά προϋποθέτουν ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης και ένα περιβάλλον αξιοπιστίας. Εμείς λοιπόν βάζουμε τα προγράμματα, βάζουμε την αξιοπιστία μας και λέμε, επειδή δεν μας νοιάζουν οι καρέκλες, κύριε Παναγιωτόπουλε, κοιτάξτε, είμαστε μια γενιά που πολιτευτήκαμε μέσα στην κρίση. Και δεν έχουμε κάτι σε καρέκλες. Ούτε έχουμε χρεωθεί αμαρτίες του παρελθόντος, έτσι. Δεν μας νοιάζει να γίνουμε υπουργοί. Μας νοιάζει να αλλάξει πορεία η χώρα. Και αν χρειαστεί να θυσιάσουμε τις καρέκλες για να πάει μπροστά η χώρα, θα το κάνουμε. Μάλιστα. Να απαντήσω πολύ σύντομα. Ναι, πολύ σύντομα. Το 2015 δεν υπήρχε προοπτική συνεργασίας με το τότε Πασόκ, γιατί το τότε Πασόκ είχε επιλέξει ως εταίρο του τη Νέα Δημοκρατία. Το 2015. Το 2015. Δεν υπήρχε συγκυβέρνηση το 2015. Υπήρξε νωρίτερα. Τι λέτε τώρα. Με το Σαμαρά. Για το ακριβώς αυτό εννοώ. Σαμαράς Βενιζέλος. Με το ποτάμι γιατί δεν τα βρήκατε? Γιατί το ποτάμι απέναντι στα δύο βασικά ζητήματα που θέταμε τότε, δηλαδή να αντιμετωπίσουμε τη διαπλοκή και να προσπαθήσουμε να ανατρέψουμε το συσχετισμό αυτό στην Ευρώπη, δεν ήταν εναντίον του. Και με τον κύριο Καμένο πολεμήσατε τη διαπλοκή? Τον κύριο Καμένο, λοιπόν, ο κύριος Καμένος ήταν για μας μια αναγκαστική επιλογή, σαν αυτή που έκανε, ας πούμε, στη Νέα Ζηλανδία, η πιο προοδευτική ίσως πρωθυπουργός των τελευταίων δεκαετιών, η Γιασίντα Άντερν. Αυτή, λοιπόν, το μόνο συνασπισμό κυβερνητικό μπορούσε κουράστηκε να κάνει. Κουράστηκε και παρετήθηκε όμως. Όχι, όχι. Γιατί είχε την αξιοπρέπεια ακούστε, κύριε Βλάχο, να το κλείσουμε αυτό. Αυτό έγινε στη δεύτερη θητεία της, που ήταν αυτοδύναμη. Ναι. Στην πρώτη συνεργάστηκε και με το New Zealand First. Το αντίστοιχο τραμπικό υποψήφιο δηλαδή του USA First, ακριβώς για δεν βγαίνει. Κλείστε το, κύριε Κατρούγκαλε. Άρα, το 2015 δεν έβγαιναν λόγω της επιλογής τότε του Πασόκ να είναι σε αυτόν τον συνασπισμό με την Νέα Δημοκρατία. Και το 2019 ήταν συστατικό μέρος το αντισύριζα με τόπου το Πασόκ. Τώρα πια δεν είναι. Μάλιστα. Και έχω την εντύπωση ότι σήμερα είναι ιδανική συνθήκη για να έχουμε πράγματι μια τέτοια προοδευτική κυβέρνηση. Ωραία. Κύριε Παπαδημητρίου, πώς βλέπετε το ενδεχόμενο ο Νίκος Ανδρουλάκης να είναι πρωθυπουργός? Παρακολουθώ όλη αυτή την ώρα με ενδιαφέρον την συζήτηση μεταξύ των δύο συναδέρφων και μου μπαίνει το ερώτημα πώς τη βλέπουν όσοι μας παρακολουθούν. Και νομίζω ότι δεν θα χρειαζόταν να πω τίποτε. Γιατί διαπιστώνουν ότι υπάρχει ένα πραγματικό ζήτημα σε εκείνη την πλευρά, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μεγάλωσε κλέβοντας συνεχώς, το είπε άλλωστε και ο κ. Βλάχος, κλέβοντας συνεχώς στελέχη, και δημιουργώντας μια επίθεση σε αυτό που υπήρξε και που είναι ο χώρος της σοσιαλδημοκρατίας. Εσείς δεν πήρατε στελέχη από το Πασόκ?
Σχεδόν κανέναν, παρά μόνο ανθρώπους. Σχεδόν κανέναν, παρά μόνο ανθρώπους τους οποίους εγκαταλείψατε. Ο κύριος Πυρακάκης. Περιμένετε, περιμένετε. Η κυρία Μενδώνη. Ο κύριος. Όχι, όχι, τα μπερδεύετε λίγο. Τα μπερδεύω, εδώ είναι η διαφορά και είναι. Απορώ πώς δεν καταλαβαίνετε αυτό που είπε ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης είπε είναι άλλο να έχω. Έκανα άλλο λάθος με αυτούς τους τρεις που είπα, κύριος Θεοδωρικάκος. Και διαφορετικές ψυχοσυνθέσεις και ανθρώπους που βλέπουν με διαφορετικό τρόπο τα πράγματα, οι οποίοι γενικά, ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ένα ληστρικό κόμμα. Το εφήρμοσε προσφάτως απέναντι στον Βαρουφάκη. Ένας λόγος που ο Βαρουφάκης είναι πολύ εκνευρισμένος είναι ότι κάθε τόσο ανακοίνωνε ότι του κλέβει μια βουλεύτρια που τη λένε. Σαν την ωραία λένε, το κάναμε, πώς δηλαδή. Άρα, δηλαδή γίνεται. Και το ίδιο έκανε, το ίδιο έκανε με το Πασόκ και το έκανε με έναν τρόπο πολύ παλαιοσταλινικό. Και δυστυχώς, εγώ βλέπω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στο Πασόκ. Αυτό είναι που πρέπει να λύσετε. Δεν θα σας δώσω συμβουλές. Αλλά αυτό πρέπει να λύσετε. Και το πρόβλημά σας λέγεται Γιώργος Παπανδρέου. Τι εννοείται? Υπάρχει ένα πρόβλημα τεράστιο ότι ο Γιώργος Παπανδρέου θέλει να συνεργαστείτε με το ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος το λέει αυτά, κύριε Παπανδρέου? Έτσι, ανάλυση δική μου. Δεν λέω ότι το λέει κάποιος. Δεν λέω ότι το λέει, αλλά η δική μου ανάλυση, έτσι όπως βλέπω τα πράγματα, είναι αυτό. Έχει βγάλει άπειρες ανακοινώσεις ως προς το θέμα αυτό. Εντάξει. Και μην τον εμπλέκετε σε τέτοιες ανάλυσεις. Αυτό το ληστέα βοήθησε. Ο Γιώργος Παπανδρέου είναι κομμάτι της ιστορίας του Πασόκ, κλειδωρήθηκε και από εσάς και από το ΣΥΡΙΖΑ. Σας βοήθησε ο Γιώργος. Το πολιτικό και ιστορικό του κεφάλαιο τώρα. Σας βοήθησε ο Γιώργος ιδρύοντας δικό του κόμμα και όλα αυτά τα πράγματα. Προσέξτε. Αν είναι δυνατόν τώρα, λέμε τέτοια πράγματα. Εγώ θέλω να τελειώσουμε με μία νότα σχετικώς αισιόδοξη. Μπροστά μας η χώρα έχει πολύ σημαντικά προσόντα να τα κάνει εντελώς δικά της. Ήδη πριν τις εκλογές, εγώ δεν το περίμενα να σας πω την αλήθεια, φαίνεται ότι θα πάρουμε από τον σκληρότερο επενδυτικό οίκο αξιολόγησης, τη Standard & Poor's, φαίνεται ότι θα μας δώσει την επενδυτική βαθμίδα. Ή τουλάχιστον αυτή είναι η εκτίμηση που έκανε μια έκθεση Goldman Sachs, που δύο πράγματα παραπάνω από μένα γνωρίζουν. Επίσης, τα πράγματα πάνε καλά στην οικονομία. Η οικονομία έχει καλές προοπτικές. Έχει ένα μεγάλο πρόβλημα, που είναι ο πληθωρισμός. Το οποίο το ξεπερνάμε σταδιακά. Οι άνθρωποι τα βγάζουν εύκολα πέρα, λέτε. Δεν είπα αυτό. Λέω ότι η οικονομία πάει καλά. Πάει καλά η οικονομία και δεν πάνε καλά οι άνθρωποι. Κοιτάζω όλα τα στοιχεία και αν τα κοιτάγατε κι εσείς, κύριε Κατρούγκαλα, να σχολιάσετε λίγο με αυτό που είναι το μείζον θέμα. Ωραία. Άρα, τι μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή? Άρα, να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο. Τα βγάζουν πέρα εύκολα. Ακόμη περισσότερο. Μας μένει να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο, κυρίως τις συνθήκες στην αγορά εργασίας. Ήδη έχουμε φτάσει στα 4.200.000 ανθρώπους οι οποίοι μπαίνουν στη δουλειά. Άρα εμείς είναι καλή στη δουλειά και πρέπει αυτό να το αυξήσουμε λίγο ακόμη. Θα έχουμε πιάσει, δηλαδή μέσα στο καλοκαίρι αυτό, θα πιάσουμε το ρεκόρ όλων των εποχών σε απασχόληση. Και είμαστε θέτοι. Άρα ποιο είναι το επόμενο βήμα? Ποιο είναι το επόμενο σε βήμα? Απασχόληση, το επόμενο βήμα είναι ένα κράτος που θα παίρνει λιγότερα και θα αποδίδει περισσότερο έργο. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει, κύριε Βλάχε, αν πάτε να συμμαχίσετε με τον κύριο Κατρούγκαλο. Δεν θα γίνει, διότι ο κύριος Κατρούγκαλος είναι σε ένα χώρο, ενδεχομένως ο ίδιος να μην το πολύ πιστεύει, αλλά αυτό είναι δικό του θέμα. Είναι σε ένα χώρο που θεωρεί ότι τα λεφτά των άλλων είναι μονάζιγα του κράτους λεφτά. Εμείς δεν το θεωρούμε. Άρα, πείτε μου. Στις δημοσκοπήσεις, επειδή είπατε για την οικονομία και αυτό που είπε ο κύριος Κατρούγκαλος, τα νούμερα, οι πολίτες. Πρώτα ζητήματα είναι η οικονομία, ακριβώς, η ακρίβεια, ακριβώς, η ανεργία. Σωστά το βάζω. Ναι, αλλά, το βάζετε σωστά, αλλά έρχεται ως κριτική απέναντι στην κυβέρνηση, γιατί δεν, καλά έχετε, κάνουμε οι πολίτες. Δεν έχετε λύσει ακριβώς αυτά τα θέματα. Αυτό λοιπόν. Εμάς άρα τέσσερα χρόνια δεν το κάνατε. Μας, γιατί το να κάναμε, σας εμπιστευτούν για τα επόμενα τέσσερα χρόνια? Το κάναμε με το παραπάνω, το κάναμε. Και το κάναμε και με μεγάλη επιτυχία. Γιατί είναι το κριτικό? Και νομίζω ότι οι πολίτες θα έχουν πρώτο κόμμα. Το κόμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, τη Νέα Δημοκρατία, θα την έχουν για αυτό το λόγο. Διότι αναγνωρίζουν ακριβώς ότι είχαμε επιτυχίες σε ζητήματα κρίσιμα για αυτούς. Για να τελειώσω όμως τη σκέψη που είχα πριν, αν μου επιτρέπετε, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει αυτό που κάναμε, ας πούμε, που ανεβάσαμε 20% τον κατώτατο, που το μέσο εισόδημα, ο μέσος μισθός έχει ανέβει πολύ περισσότερο, έχει πάει 25-30% πάνω από το 19. Αυτό είναι μια μεγάλη επιτυχία την οποία τη βλέπει ο κόσμος. Και το βλέπετε κι εσείς αν κοιτάξετε τα στοιχεία. Δεν το βλέπεις στο σούπερ μάρκετ όμως. Στο σούπερ μάρκετ με συγχωρείτε. Ούτε στην τσέπη. Ούτε στο ρεύμα. Με συγχωρείτε. Να τα βάλουμε κάτω. Ούτε στην βενζίνη. Ο ΣΥΡΙΖΑ πορεύτηκε επί μήνες. Τον ακολουθήσατε δυστυχώς. Ούτε στις επικοινωνίες. Γι' αυτό πετιέστε να συμφωνήσετε. Ούτε στις τράπεζες. Τον ακολουθήσατε. Λέγατε στον κόσμο ότι έχουμε τη λύση. Τελειώνω. Έχουμε τη λύση, θα μειώσουμε το ΦΠΑ.
Σας λέγαμε εμείς, okay, να το δούμε, αλλά δεν φαίνεται να είναι τόσο αποτελεσματικό. Άσε να δώσουμε τα απευθείας στα χρήματα. Τελειώνω. Λέγατε ότι το κάνουν οι Ισπανοί ή θα το κάνουν τότε ήτανε. Το κάνανε όμως οι Ισπανοί. Μήνα Ιανουάριο, μήνα Φεβρουάριο, στην Ισπανία με μηδέν ΦΠΑ σε μια ομάδα αγαθών και με χαμηλωμένο σε μια άλλη ομάδα αγαθών, είδε τον πληθωρισμό τροφίμων να ανεβαίνει. Και αυτή τη στιγμή η Ισπανία, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι δύο μονάδες πιο πάνω να τρέχει ο πληθωρισμός τροφίμων από εμάς. Μόνο που τρέχει με 5,5% ανάπτυξη. Αυτή περιμένετε. Μόνο που τρέχει με ανάπτυξη. Η Γερμανία, αν καλά θυμάμαι το στοιχείο, στον πληθωρισμό τροφίμων είναι στο 22%. Η μισθή είναι διαφορετική όμως. Θέλω να σας πω, δεν είχε κάνει. Όταν ο πληθωρισμός ανεβαίνει σε μια χώρα, δεν είχε κάνει με τους μισθούς. Όχι, είναι η αγορά. Δεν έχει να κάνει με τους μισθούς. Γιατί θα προσέξατε επίσης, ότι ο συνασπισμός των σοσιαλδημοκρατών στη Γερμανία, στους σιδηροδρομικούς που κατέβασαν τα τρένα και δεν κουνήθηκαν τις προάλλες, τους είπε ότι δεν θα σας δώσουμε καμία αύξηση. Άρα, μη λέτε ψέματα, ελάτε με εμάς, ελάτε με την οδό της λογικής, ελάτε με την οδό της ανάπτυξης. Είναι πρόσκληση στο Όχι, Πασόκ. Καμία πρόσκληση. Εδώ καμία πρόσκληση, πρέπει να πούμε. Καμία πρόσκληση, κανένας αποκλεισμός. Εγώ δεν αποκλείω κανένα που είναι στην οδό της λογικής. Μάλιστα. Ο ΣΥΡΙΖΑ απέκλεισε τον εαυτό του, διότι είναι στην οδό των άκρων. Αν φύγει από τα άκρα και έρθει κοντά στο κέντρο, προφανώς θα συζητήσουμε με όλους. Κύριε Κατρούγκαλε, η επόμενη μέρα είναι της οικονομίας. Θα απαντήσετε και σε αυτά που θέλετε στον κύριο Παπαδημητρίου. Mm-hmm. Το φορολογικό σύστημα θα πρέπει να αλλάξει. Ακούσαμε ότι ο κύριος Δραγασάκης και πολλά στελέχη σας λένε για αυξήσεις σε κάποιους φόρους. Φόροι μερίσματα, ας πούμε, για τα κέρδη από τα μερίσματα των εταιριών. Ακίνητη περιουσία. Θα αλλάξετε την αρχιτεκτονική του φορολογικού. Σαφές. Όχι, έχετε πει, είναι ευκαιρία να το διευκρινίσετε, αν θα αυξήσετε τη φορολογία της ακίνητης περιουσίας. Ευχαρίστω, Στάση. Γιατί εγώ έτσι το έχω καταλάβει τουλάχιστον. Δεν το έχετε καταλάβει σωστά. Ας πάρουμε από την αρχή και να πω κάτι που νομίζω θα το καταλάβει. Δηλαδή, όταν λέτε ότι η γονική παροχή δεν θέλετε τα 800 χιλιάρικα που βάλαμε εμείς, που καλύπτουν τους πάντες. Δεν τη θέλετε, δεν είναι αύξηση. Ακούστε, εμείς θεωρούμε ακριβώς ότι η φορολογία θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε εκεί που υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση πλούτου να είναι μεγαλύτερη. Και ο μεγαλύτερος ο φόρος και μικρότερη ελάφρυνση, και εκεί που έχουμε περιουσία μικρότερη, εκεί να είναι μεγαλύτερη η φοροαπαλλαγή. Άρα η κριτική μας είναι ότι. Ας το πάρουμε όμως από την αρχή για να φτάσω στο τέλος, γιατί υπάρχει μια λογική που θέλω να αναπτύξω. Κακά τα ψέματα ενός άλλα θέματα, ας πούμε για τις υποκλοπές, ας πούμε για την εξωτερική πολιτική, μπορεί λίγο να ζαλιστεί ο κόσμος και να πιστέψει fake news από τη Νέα Δημοκρατία. Για παράδειγμα, ότι εμείς αυξήσαμε στο 67ο έτος το όριο ηλικίας, όπως κυκλοφορεί. Στα θέματα της οικονομίας όμως, η απόδειξη του καθενός. Είναι λάθος αυτό δηλαδή που κυκλοφορεί, γιατί ο κόσμος ξέρει ότι αυτό ισχύει. Αυτό είναι κλασικό fake news. Δημοσίευσα τις εγκυκλίους που δείχνουν ότι το 2012, με νόμο της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου, ορίστηκε ως το γενικό όριο συνταξιοδότησης το 67ο. Παρόλο που είναι αναντήρητο αυτό, είδα να επιμένουν. Και το εφαρμόσατε εσείς μετά. Όχι, εφαρμόστηκε από τότε. Με το τρίτο μνημόνιο. Μην το πούμε όλο. Με το τρίτο μνημόνιο. Επικαιροποιήθηκε. Το οποίο ψηφίστηκε. Επικαιροποιήθηκε. Το τρίτο μνημόνιο. Λέει ο κύριος Κατρούγκαλος. Μισό λεπτάκι να τα πάρουμε από την αρχή. Συγγνώμη κύριε Βλάχη, σας αδικούμε λίγο. Ο νόμος της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης, ο λεγόμενος νόμος Κατρούγκαλου, γιατί επιμένετε σε ένα θέμα το οποίο. Γιατί είναι ψέμα. Μα το όνομά σας έχει συνυφαθεί. Ακριβώς με τις κακές συντάξεις. Μέσω του ψεύδους και του νέφους μαύρης προπαγάνδας που κυρίως απορρεί από τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, ας πούμε για τα όρια ηλικίας. Ο νόμος ασφαλιστικής μεταρρύθμισης, ο λεγόμενος νόμος Κατρούγκαλου, δεν είχε κανένα ηλικιακό όριο. Ο νόμος του Τρίτου Μνημονίου, που είχε, σας θυμίζω, το τρίτο μνημόνιο υπερψηφιστεί όχι μόνο από εμάς, αλλά και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ και από το Ποτάμι, δεν έβαλε νέο γενικό όριο. Αυτό είχε γίνει το 2012. Ρύθμισε εξαιρέσεις που είχαν απομείνει από το 2012 και όρισε και νέες μεταβατικές περιόδους. Άρα οι εξαιρέσεις πήγαν στο 67ο έτος. Μπήκαν βασικά νέες μεταβατικές περιόδους. Για να πάρεις μια αξιοπρεπή σύνταξη, πρέπει να πας και πάνω από τα 67. Το κλείσαμε αυτό. Αυτό είναι το θέμα. Κύριε Κατρούγκαλε, όταν κόβετε τις συντάξεις, τους λέτε δουλέψτε περισσότερο. Μπήκε ξαφνικά άλλο θέμα.
Ποια είναι η πραγματικότητα, αυτό που είπε προηγουμένως ο κύριος Βλάχος. Τι μετράει για το μέσο άνθρωπο, η αγοραστική του δύναμη. Πώς είναι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα στην Ευρώπη, η τρίτη φτωχότερη χώρα. Μόνο η Βουλγαρία και η Σλοβακία είναι χειρότερα από εμάς. Όλες οι πρώην ανατολικές χώρες που μας κοίταζαν με το κιάλι, ακόμα και στη γειτονιά μας, οι χώρες σαν την Κροατία, σαν τη Σλοβενία, είναι μπροστά μας. Γιατί γίνεται αυτό? Διότι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να έχει αυξήσει, να έχει μεγεθύνει την οικονομία, τα κέρδη όμως από αυτή τη μεγέθυνση πηγαίνουν σε λίγους. Παράδειγμα, οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες είχαν το 2022 κέρδη 34% πάνω. Θα τα φορολογήσετε αυτά παραπάνω? Θα σας πω τώρα. Πάνω από το 2021. Και έγινε πράγματι ένα μεγάλο δώρο σε αυτούς που παίρνουν μερίσματα, μείωση του φόρου από 10% σε 5%. Άρα θα επανέλθει. Εμείς λοιπόν λέμε ότι πρέπει να εξεταστεί συνολικά οι φορολογικές, τα φορολογικά δώρα της Νέας Δημοκρατίας. Θα επανέλθει στο 10%. Στους πλουσιότερους και στους λίγους. Και πρέπει να έχουμε ένα φορολογικό σύστημα που κυρίως θα ευνοεί τους πολλούς. Αυτή είναι η δέσμευσή μας. Από εκεί και μετά, το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι πράγματι έχουμε δύο Ελλάδες αυτή τη στιγμή. Την Ελλάδα του 34% επί 2, και γιατί μειώθηκε ο φόρος. Θα βάλετε και στα κίνητα. Μα ξαναλέω, η κριτική μας είναι ότι πρέπει να μειωθούν οι φόροι για τη μεσαία τάξη και τους φτωχούς και όπου είναι αναγκαίο να αυξηθούν οι φόροι για τους πλουσιότερους. Το είπα προηγουμένως. Η τελευταία παρατήρηση είναι εξής. Δεν είναι ακριβές ότι ο μέρος εργαζόμενος είδε τάχα αύξηση του πραγματικού του εισοδήματος. Έχουμε όχι απλώς τις μελέτες του ΙΝΕΓΕΣΕ και το ευρωβαρόμετρο που τι μας λέει, τελειώνω μια φράση, ότι ακριβώς λόγω του συνδυασμού πολύ υψηλότερου τιμάριθμου στα βασικά προϊόντα που αγοράζει ένας άνθρωπος που έχει 1.000 έως 1.500 ευρώ το μήνα, που είναι αυτά που ανέφερε ο κύριος Βλάχος, τα τρόφιμα, τα καύσιμα, το ρεύμα. Πάνω από 20% έχασε μόνο την προηγούμενη χρονιά από το πραγματικό του εισόδημα ένας μισθωτός. Και τι μας λέει το τελευταίο ευρωβαρόμετρο? Ότι το 88% των Ελλήνων δυσκολεύονται να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους, διπλάσιος αριθμός από το μέσο ευρωπαϊκό όρο, και το 66%, σημειώστε το αυτό απέναντι στους αξιές τόροι της Νέας Δημοκρατίας, ότι έχει χειρότερο, μικρότερο εισόδημα το 22 από το 21. Μάλιστα. Κύριε Βλάχο, στην οικονομία θα φορολογήσετε να διευκρινίσουμε πάντως ότι ο φορολογία κερδών είναι στο 27, γιατί πάει 22 συν 5 μερίσματα. Όταν έχει μέσο μεροκαματιά. Θα σας δώσω λίγο χρόνο, κύριε Παπαδημητρίου. Να έχω λίγο χρόνο, ναι, γιατί. Λίγο. Πολύ λίγο. Ακούω, να μιλήσω και ω ωραία ποίηματα, αλλά κύριε πρακτικά Βλάχο, ζητήματα δεν βλέπω να λύνουμε. Για το φορολογικό, για την οικονομία. Θα αλλάξετε κάτι? Φυσικά, το ΠΑΣΟΚ διαχρονικά μιλάει για προοδευτική φορολόγηση. Έχουμε μιλήσει για αύξηση φορολογίας μερισμάτων και κληρονομιών. Όπως ξέρετε, είναι συστατικά της κοινωνικής κινητικότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Να μην έχεις μόνο μία γενιά που κληρονομεί, αλλά να έχεις και μία γενιά που έχεις και τις δυνατότητες να ξεκινάει τη ζωή της με άλλα εφόδια. Αυτή τη στιγμή δεν μιλάει κανείς για τα παιδιά που είναι 30-35 χρονών και μπορεί να έχουν δουλειά, που λέει ο κύριος Παπαδημητρίου, αλλά μένουν με τους γονείς στο σπίτι. Δεν μπορούν να πάνε ταξίδι, δεν μπορούν να πληρώσουν τα έξοδά τους, δεν μπορούν να κάνουν οικογένεια, δεν μπορούν να φύγουν από το σπίτι. Μερισμάτων των κερδών από τις... Φυσικά, από το 5 θα πάει στο 10% ή δεν το έχετε ακόμα? Θα το δούμε, ναι, θα λάβουμε υπόψη μας και τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας όταν τελειώσει η διακυβέρνηση Μητσοτάκη. Άλλους φόρους που θα αυξήσετε σε κάποια... Το μόνο σίγουρο θα μειωθούν οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης. Όλο αυτό που έχουμε πει για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στην ενέργεια, δηλαδή στα καύσιμα, για τον ΦΠΑ... Το μεγάλο πλούτο που θα το φορολογήσετε? Ο στόχος είναι να μειωθεί ο ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα και να μειώσουμε και το μη μισθολογικό κόστος, που είναι το κλειδί για να λειτουργήσει η οικονομία και η αγορά. Τι λέμε εμείς? Ότι για παράδειγμα, όταν προσλαμβάνει ένας επιχειρηματίας ένα νέο, εμείς θα του επιδοτούμε τις εργοδοτικές ασφαλιστικές φορές. Ή για κάθε 1.000 ευρώ μισθό που θα δίνει, θα δούμε 1.500 ευρώ φορο απαλλαγή. Γίνεται ήδη, είναι ψηφισμένο και εφαρμόζεται κιόλας. Δεν το κάνετε όλο. Δεν το κάνετε έτσι ακριβώς. Κανονικότατα. Κανονικότατα. Όσοι πιάνουν δουλειά για πρώτη φορά κάτω από τα 27-28, επιδοτείται. Σε συνδυασμό με μια αξιοπρεπή βασική σύνταξη, την επαναφορά των ασφαλιστικών ταμείων, υγιών και βιώσιμων ασφαλιστικών ταμείων, επαγγελματικών ταμείων, όπως γίνεται στις χώρες της Σκανδιναβίας, για να υπάρχει και διατηρήσιμη κοινωνική δικαιοσύνη, αλλά το κυριότερο, να υπάρχει διαγενειακή αλληλεγγύη. Το πρόβλημα στην Ελλάδα, ξέρετε, αυτή τη στιγμή είναι ότι έχουμε μια κοινωνία πολλωμένη στα άκρα, έχουμε εργαζόμενους φτωχούς και εργαζόμενους πάνω από ένα μισθολογικό επίπεδο, οι οποίοι τα βγάζουν πέρα ενώ οι άλλοι τους κοιτούν με τα κιάλια, και έχουμε και μια γενιά η οποία μεγαλώνει σε πολύ χειρότερες συνθήκες από τους γονείς της, γιατί ακριβώς κληρονομεί μια χώρα με κλιματική κρίση, χαμηλής ποιότητας δημόσια αγαθά, μια τραυματισμένη οικονομία και το κυριότερο, λίγες δαπάνες στην παιδεία και στην υγεία, που είναι και το μεγάλο ζητούμενο. Και κλείνω λέγοντας το εξής. Το 10% του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, δηλαδή περίπου 3,2 δις ευρώ, το ΠΑΣΟΚ θα το αφιερώσει στην αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
Ένα λεπτό, κύριε Παπαδημητρίου. Ναι, ένα σχόλιο για να κλείσετε. Ναι, εντάξει, δεν θα μου φτάσει, γιατί πρέπει πρώτα απ' όλα. Ναι, δεν έχουμε άλλο χρόνο γι' αυτό. Το αντιλαμβάνομαι. Σε τίτλους. Μου αρέσει να ακούω, ναι, ακούω τους αντιπάλους μου. Αλλά αυτό που αποκόμισα είναι τρομακτικό. Μιλάμε, διότι σε ένα πράγμα συμφωνώ με τον κύριο Βλάχο και το κάναμε. Ήδη θα το πάμε στο 5% τη μείωση των υποχρεωτικών εισφορών και εκεί. Δεν το έκανε, δυστυχώς, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το έκανε αυτό το πράγμα, ούτε καν. Τώρα μας λέει οι κουβέντες. Βλέπω μπροστά μου φορολογία. Βλέπω μπροστά μου περικοπές στο πραγματικό εισόδημα, το οποίο το βγάζουν οι άνθρωποι όχι για να το εισφέρουν σε ένα κράτος που φαντάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά για να μπορέσουν να ζήσουν αυτοί και να μεγαλώσουν και τα παιδιά τους. Ένα εμπόδιο πραγματικό, στο οποίο συμφωνώ με το ΠΑΣΟΚ και είναι πολύ καλό που το λέει και το ξαναλέει ο Νίκος Ανδρουλάκης, είναι ότι πρέπει να ανοίξουμε ακόμη περισσότερο την αγορά των ακινήτων. Με το ΣΥΡΙΖΑ σε ένα σχήμα κυβερνητικό θα τους ρουφήξουν το αίμα κανονικότατα. Σας ευχαριστώ. Και επομένως πρέπει με κάποιο τρόπο, κύριε Βλάχο, να αποφασίσετε. Ή θα είστε μαζί που συμφωνούμε σε αυτό. Συμφωνούμε ότι η αγορά, θα δημιουργήσει, νέες κατοικίες. Παρά να πάτε. Μα είδατε, ο κύριος Κατρούγκαλος αμέσως θέλει να προλογίσει περισσότερο τα κίνητα. Μεγάλο πλούτο. Κύριε Βλάχο, σας ευχαριστώ. Κύριε Κατρούγκαλος. Μεγάλο πλούτο. Σας ευχαριστώ. Μεγάλο πλούτο τώρα, μη λέμε. Φλερτάρετε επικίνδυνα, κύριε Παπαδημητρίου, σήμερα με το ΠΑΣΟΚ και τον κύριο Βλάχο. Αυτό δεν είναι φλερτ, αυτό είναι πρόταση γάμου. Εκεί το προχωρήσατε. Και δημόσια. Σας ευχαριστώ όλους. Να είστε καλά.